Εδώ είναι μία από τις αίθουσες διδασκαλίας, έτσι. Ναι, ναι, είναι μία από τις αίθουσες διδασκαλίας εδώ. Μας λέτε ότι έχει κατέβει ο πίνακας. Βλέπω κι εγώ, ναι, ότι έχουν ξεκρεμαστεί οι πίνακες. Δεν γνωρίζω ποιος το έκανε. Έχουν κατέβει από τον τοίχο. Αυτό το κτίριο λειτουργεί, έχει χτιστεί ουσιαστικά το 1949. Το 1949 έχει χτιστεί, ενώ ναι. Ενώ το κτίριο της Πέρνης, όπως μας είπατε, έχει χτιστεί... Της Γραβούνας, το 1934 έχουμε εμείς σαν επίσημη χρονολογία. Απλώς μία δασκάλα από τη Γραβούνα είπε κάποια στιγμή ότι μπήκαν τα παιδιά το 1931 μέσα. Εντάξει, τώρα 2-3 χρόνια δεν έχει σημασία, πιστεύω. Πάντως είναι παλαιότερο το μισό κτίριο της Γραβούνας, να διευκρινίσω, γιατί προστέθηκαν 3 αίθουσες καινούργιες το 2005, που σαφώς δεν έχουμε κανένα αντίλογο σε αυτές. Είναι καινούργιες. Πίσω λοιπόν, μας ναι. Έχουμε άλλες 2 αίθουσες. Ναι. Και κάτω είναι οι τουαλέτες. Κάτω είναι οι τουαλέτες, ναι. Οι οποίες είναι εντός του κτηρίου, όπως βλέπετε. Και είναι 8 τον αριθμό, συν 2 των δασκάλων. Σύνολο 10 δηλαδή οι τουαλέτες. Η διαφορά τους με τη Γραβούνα. Η διαφορά τους είναι ότι οι τουαλέτες στο κτίριο της Γραβούνας είναι εξωτερικές. Που αυτό σημαίνει ότι όταν βρέχει, ένα παιδάκι θα βρέχεται για να πάει στην τουαλέτα. Γιατί τώρα ένα μικρό παιδάκι, άλλο μπορεί να ανοίξει την ομπρέλα, άλλο δεν μπορεί. Εντάξει, δημιουργείται όπως και να έχει πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει διαφορά. Και ένα θέμα με το λεβιτοστάσιο. Υπάρχει, ναι, σύμφωνα με την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υπάρχει το λεβιτοστάσιο, το οποίο εφάπτεται με τις τουαλέτες. Το οποίο πιστεύω ότι και αυτό πρέπει να το δούνε. Είναι μια κενή αίθουσα, έτσι. Εδώ είναι μια κενή αίθουσα, την οποία χρησιμοποιούσε το γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πέρυσι. Και φυσικά εννοείται ότι υπάρχει ο χώρος για να χρησιμοποιηθεί και αυτή. Αν κλείσει το σχολείο, λοιπόν, μένει χωρίς σχολείο εντελώς η Πέρνη, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν κλείσει, εννοείται ότι μένει χωρίς σχολείο, ναι. Εμείς παλεύουμε να μην κλείσει, γιατί πιστεύουμε, το ξαναλέω, ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό το σχολείο να λειτουργήσει ακόμη και ως 10 θέσιο, γιατί υπάρχουν 10 αίθουσες. Εδώ είναι μια μεγαλύτερη αίθουσα του σχολείου, ναι. Εδώ. Εδώ είναι μια από τις μεγάλες αίθουσες του σχολείου, η οποία λειτουργούσε και αυτή, ήταν το γυμνάσιο εδώ. Όπως βλέπετε, ο χώρος είναι τεράστιος και κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά, διότι στο σχολικό κτίριο της Γραβούνας οι αίθουσες είναι μικρότερες. Τέτοια αίθουσα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση τόσο μεγάλη. Και είναι εύλογο, για ποιο λόγο να στριμώχνονται τα παιδιά? Είναι εύλογο το ερώτημα αυτό. Από τη στιγμή που εδώ υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να είναι πιο άνετα και σε εσωτερικό χώρο, αλλά και σε εξωτερικό, όπως είδατε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στην αίθουσα των υπολογιστών, που όπως βλέπετε τα παιδιά μπορούν, έχει αρκετούς υπολογιστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ακριβώς. Βλέπω εξοπλισμό. Σας έχουν πει τι θα γίνει αυτό το κτίριο, τι θα γίνουν οι όλος δεν... αυτός εξοπλισμός σε περίπτωση που κλείσει το σχολείο? Όχι, δεν μας έχουν πει. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αυτά είναι ιδιοκτησία της δευτεροβάθμιας, φαντάζομαι. Ναι, 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 είναι της δευτεροβάθμιας. Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο για το τι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχει, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ούτε και για τη χρήση του ίδιου του σχολείου ως χώρο. Όχι, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί κάτι. Εδώ βρισκόμαστε πάλι εντός εκτός του κτηρίου, δίπλα στο κτίριο, κολλητά ουσιαστικά, ναι, ναι. Όπου είναι. Εδώ είναι το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο σημαίνει ότι όταν βρέχει, τα παιδάκια δεν χάνουν το μάθημα της γυμναστικής, αλλά μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν γυμναστική. Ελεγμένος ο χώρος. Φαντάζομαι, ναι, είναι ελεγμένος, τι να σας πω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις? Ναι, όχι, όχι. Έχουν γίνει μετέπειτα αυτός ο χώρος, είναι προσθήκη του κεντρικού κτηρίου. Το 1987, όπως διαβάσαμε. Ναι, 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 ναι. Και μπορούν τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν, να κάνουν γυμναστική στις μέρες που βρέχει. Υπάρχει αντίστοιχο στη Γραβούνα? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο εκεί. Εδώ βλέπουμε 3 φωτογραφίες, οι οποίες είναι από το σχολείο της Γραβούνας, έτσι? Ναι, ναι. Είναι από το σχολείο της Γραβούνας. Οι φωτογραφίες οι δύο απεικονίζουν ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπουμε. Ναι, απεικονίζουν τη ρογμή, αυτή που διαπιστώσαμε και φαίνεται με το μάτι. Και αυτό ζητάμε, να γίνει ένας έλεγχος, όχι μακροσκοπικός, αλλά να γίνει ένας σωστός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τελικά είναι επικίνδυνη ή όχι. Αυτή η ρογμή, να πούμε ότι δημιουργήθηκε με τον πρόσφατο σεισμό του καλοκαιριού, έτσι? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω έτσι... πότε έγινε. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν προϋπήρχε.
από το σεισμό ή έγινε μετέπειτα. Όχι, όχι. Εγώ απλά βλέπω μία ρογμή και λέω ότι εγώ φοβάμαι να στείλω το παιδί μου σε αυτό, γιατί η ρογμή έχει περάσει και από τη μέσα πλευρά της αίθουσας, την οποία δεν έχω εδώ, αλλά φαίνεται στο τεχνικό επιμελητήριο, στην έκθεση του τεχνικού επιμελητηρίου. Και λέμε ότι θέλουμε να γίνει ένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνη ή όχι. Και η δίπλα φωτογραφία. Δίπλα είναι η μία από τις τουαλέτες που πηγαίνουν τα παιδιά, η οποία φυσικά, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει πρόσβαση για αμαία, γιατί μας λένε ότι έχει πρόσβαση για αμαία στη γραβούνα. Όμως, όπως βλέπετε, ένα παιδάκι δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα, πρώτον, και δεύτερον, δεν μπορεί καν να μπει στο προάβλιο του σχολείου της γραβούνας. Μπορεί να κινηθεί μέσα στο σχολικό κτίριο, δεν μπορεί όμως καν να μπει μέσα στην αυλή. Ούτε και στην τουαλέτα, στις τουαλέτες.